Κύριε Ζεμενίδη, ποια είναι η εκτίμησή σας για το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών? Φέτος, το 2020, θα απεχθεί σε περίπου 7 πολιτείες. Πιο χρήσιμες είναι το Pennsylvania, Wisconsin και Michigan, που ήταν κατά κρύβεια σε αυτές τις πολιτείες που κέρδισε ο Donald Trump τη Hillary. Αν συγκρίνουμε τις δημοσκοπήσεις σήμερα με τις δημοσκοπήσεις του 2016, βλέπουμε και να κάνει, πρώτα απ' όλα, είναι μεγαλύτερη διαφορά Biden με Trump από Hillary με Trump. Και αν ο Joe Biden κερδίσει αυτές τις τρεις πολιτείες, κέρδισε. Ποια θα είναι η εξωτερική πολιτική που θα ακολουθήσει ο Biden στην Ανατολική Μεσόγειο, εφόσον βεβαίως εκλεγεί πρόεδρος των ΗΠΑ? Για την Ανατολική Μεσόγειο, ο Joe Biden έβγαλε και θέσεις γραπτές. Τον είδαμε και τι είπε στο New York Times σε βίντεο για την Τουρκία. Έχει καταλάβει ο Biden. Όλη η ομάδα του Biden το αναγνωρίζουν. Έχουν μιλήσει και στα ανοιχτά. Αυτό είναι το σημαντικό. Και στα ανοιχτά έχει μιλήσει ο ίδιος ο Biden, ο Tony Blinken, ο Mike Carpenter, ο Jake Sullivan, ο Nicholas Burns. Ξέρουν ακριβώς ποιος είναι ο Ερντογάν. Έχετε πληροφόρηση για το ποιο θα είναι συνεργάτες του που θα στελεχώσουν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και το State Department? Το πρώτο και το πιο κύριο άτομο, να το βλέπουμε, το κλειδί ας πούμε σε όλα, είναι ο Tony Blinken, που τώρα είναι ο κύριος σύμβουλος για εξωτερική πολιτική και ήταν δίπλα του όλα τα χρόνια και στη Γερουσία και στο Λευκό Οίκο. Ο κύριος Blinken μάλλον θα έχει ή το ρόλο του National Security Advisor ή υπουργός εξωτερικών. Τον άλλο που πρέπει να κοιτάμε και να δίνουμε αρκετή σημασία είναι ο Jake Sullivan. Ο Jake Sullivan ήταν ο σύμβουλος, ο κύριος σύμβουλος για εξωτερική πολιτική του αντιπρόεδρου Biden την εποχή που πήγε ο Biden στην Κύπρο. Τώρα μάλλον μπορεί να παίξει και ένα πιο ευρύτερο ρόλο και να είναι μέσα στο Λευκό Οίκο, όχι μόνο για εξωτερική πολιτική, αλλά για όλη την πολιτική του. Ο Michael Carpenter, που τον ξέρουμε ξανά για τα θέματα μας, συζητιέται ότι μπορεί να γίνει υφυπουργός Ευρώπης. Πολλοί λένε ότι θα πάρει μια ψηλή θέση και ο Nicholas Burns, αν κερδίσουν οι Δημοκράτες στη Γερουσία. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής θα είναι ο Bob Menendez. Θα είναι πολύ σημαντικό ο Menendez να είναι πρόεδρος και να έχει στο Λευκό Οίκο όχι μόνο το ίδιο κόμμα, αλλά ένα συνάδελφο που είχε για χρόνια στη Γερουσία.